Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Είμαι καλά, εσύ? Καιρό έχουμε. Βασικά δεν έχουμε καιρό να κάνουμε επεισόδιο. Έχουμε εβδομάδες να γυρίσουμε επεισόδιο. Απλά ήταν κάτι κούπα είναι αυτή. Για γύρω να δω κι εγώ. Ήταν. Ναι, είχα πάει φέτος για βολτούλο. Πλάκα είχε. Ήταν το πρώτο μου. Το δεύτερο συνεδριό κουτί που πράγμα. Είχαμε πάει το Open Coffee. Ναι. Που είχε σήμερα. Σήμερα. Ναι, κατάλαβα. Okay. Και μετά ήταν το WorldCamp και μετά Vox This Athens, Θεσσαλονίκη. Okay. Vox This Athens το Σεπτέμβρη, νομίζω το λέει Σεπτέμβρη. Τέλεια. Τι άλλο έχουμε? Αυτά έχουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, αλλά εγώ χαίρομαι που επιστρέφουμε. Και εντάξει, ο μεγάλος στόχος είναι πως πάω φέτος κάνα GopherCon. Πού γίνεται? Έχει ένα στη Φλόριντα. Ξέρεις γιατί όλοι πάνε στη Φλόριντα, Για... Δεν είχαν μάσκες αυτά, τίποτα, δεν παίζανε στη Φλόριντα καθόλου. Τι είναι μάσκες? Το λιμάνι Μαϊάμι. Όχι, δεν είναι Μαϊάμι, είναι στην Lake Buena Vista, είναι μέσα στο... Ναι, απλώς εννοώ ότι το Μαϊάμι στη Φλόριντα, αυτό έλεγα. Υπάρχει μια βιντεάρα που είναι ο governor, κυβερνήτης της Φλόριντα, που κάπου πάει να μιλήσει, ρε παιδί μου, και είναι κάτι παιδάκι από ένα σχολείο τα οποία φοράνε μάσκες και τα κράζει, ρε. Κάμερα, ναι. Και λέει, βγάλει τα πράγματα. Ναι, αυτό λέει, τι είναι αυτά, αφού το ξέρουμε, δεν τη βλέπουν, λέει. Φορέ τα ματέλετε, αλλά λέει, είναι κοροϊδί αυτό. Ναι. Βιντεάρα. Θα σα στείλω. Οι πιο αστείε βιντεάρε ήταν στην Αμερική πριν από κάποιε εβδομάδε, δεν θυμάμαι πόσο καιρό. Σταματήσανε την υποχρεωτικότητα στι μάσκε στα αεροπλάνα. Okay, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, και αυτό κάπως ανακοινώθηκε ή κάτι τέτοιο και είχαν βγει βιντεάκια που είναι στη μέση της πτήσης. Ξαφνικά λένε, παιδιά, πλέον δεν χρειάζεται μάσκα, ξέρω εγώ. Και είναι όλοι τραγουδάνε, τις πετάνε, τις κάνουν σε εμάς. Εντάξει, δηλαδή σε φάση λες και... Περίμενε, αυτά τα βιντεάκια είναι legit, όχι, σκετσάκια είναι. Για legit τα... Φαίνεται πολύ legit. Όντως, νομίζω ότι ήταν τύπου θεατρικό, το κάνει για πλάκα. Όχι ρε, αφού είναι μέσα εκεί πέρα, ήταν okay. Ο άλλος ένας αεροσυνοδός και τραγουδούσε τύπου gospel, δεν χρειάζεται να είναι μάσκα. Έλα ρε. Okay. Εντάξει, ούτε εγώ τη βρίσκω ρε που να φοράω μάσκα πάντα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και τόσο... Δηλαδή... Δεν θα τραγούδαγα επειδή δεν χρειάζεται να βάλω μάσκα. Ναι. Σε καμία των περιπτώσεων. Απλώς εντάξει, η Αμερική είναι μια ιδιαίτερη χώρα, ρε παιδί. Culturally που λένε. Μου φάνηκε λίγο extreme. Αλλά ναι, ναι, και εμένα μου φαίνεται λίγο extreme. Κάτσε να βάλω και αυτό εδώ να είμαστε. Ναι, όχι, θα το βρω. Θα το κάτω, βιντεάκι. Μάλιστα. Okay. Οπότε έχουμε συνεδριάρες και εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ. Εγώ ανυπομονώ, κοίταξε, Vox Θεσσαλονίκη, μάλλον θα το κάνω ο δικός, φίλε. Οπότε. Παίξει. Ναι, έτσι λέω. Λέω να το κάνω ο δικός με τη μηχανή. Αν έρθει. Ναι, θέλω. Ωραία, φίλε. Σκληρό το long ride, βέβαια. Ναι, αλλά επειδή είναι εθνική οδός, φαντάζομαι θα τσουλήσει. Βέβαια, με τη μηχανή φαντάζομαι θα το. Αν το κάνω όντως, θα μου πάρει. Κανονικά με τα μάξι πόσο είναι, κανένα πεντάωρο. Νομίζω αν είσαι normal. Ναι. Και κάνεις και καμιά στασούλα, γιατί εντάξει είναι αρκετό το πεντάωρο. Νορμάλ οδήγηση. Νομίζω ένα πενταωράκι είναι. Okay. Είναι κάπου 4-4 και κάτι, συν μια γυμνάσια. Οπότε, όπως το φαντάζομαι με τη μηχανή, θα κάνω κανένα 7 ώρο. Δηλαδή, να ξεκινήσω πρωί να φτάσω απόγευμα. Α, το κάνεις πολύ χαλαρά. Ναι, μωρέ, εντάξει, για να σταματήσεις να το χαρείς. Επίσης, τελευταία ξυπνάω πολύ νωρίς. Άμα ξέρεις, σήμερα δηλαδή που νίσταζα, ξύπνησα 7.30. Εγώ γενικά δεν κοιμάμαι καλά τελευταία, αλλά. Καλά, εγώ το 6.30 το έχω. Είναι ψηλό ταβάνι. Αλλά για κάποιο λόγο ξυπνάω 5.30 με 6. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το μόνο πράγμα. Καλά, είχε και λίγο κάτι άγχη, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου στις τελευταίες μέρες. Αλλά ενώ λόγω. Δεν βάζει ξυπνητήρι 5.30. Έχω να βάλω ξυπνητήρι μήνες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου θυμίζει ένα κοινό γνωστό μας. Που δεν βάζει ξυπνητήρι. Ναι, που είχαμε κάποια στιγμή μια κουβέντα. Εγώ πριν χρόνια δεν έβαζα ξυπνητήρι γιατί δεν με ένιωσα. Ξυπνούσα. Ό,τι ώρα να είναι. 10. Το θυμάσαι που έχει τύχει να το συζητήσουμε κιόλα. Ναι. Και αυτό τέλο πάντων είναι σε μια μεγάλη εταιρεία. Έχει μεγάλη θέση, ρε παιδί μου. Οπότε έχουμε βγει για ένα καφέ και τα λέμε. Α, νομίζω ότι κατάλαβα. Και συζητάμε και.
αυτό γενικά θέλει να κάνει ρε παιδί μου καλό lifestyle και να χτίσει ένα τέτοιο, αλλά δεν μπορεί με τίποτα, είναι πολύ ψηλά ιστάμενος. Οπότε κάποια στιγμή μου λέει τη φάση για το ξυπνητήρι και του λέω εντάξει, εγώ δεν έχω ξυπνητήρι, του λέω έτσι κι αλλιώς. Και μου λέει ούτε εγώ, του λέω και εσύ ξυπνάς χαλαρά από τις... Όχι, μου λέει απλά δεν μπορώ να κοιμηθώ από το άγχος, λέει ξυπνάω κάτι 5.30. Okay. Και τόσο μαλάκα συντελώς εκεί. Ήμουν και μικρότερο. Είναι, εντάξει, είναι ζόρι, ρε παιδί μου. Και εγώ την ψιλοβρίσκω. Απλά νομίζω ότι χωρίς ξυπνητήρι είναι πάρα πολύ καλό γιατί ο οργανισμός κάπως ναι. ψιλορυθμίζεται. Ναι, βέβαια, το άλλο μου έχει τύχει ότι μπορεί να μην βάλω ξυπνητήρι, να μην έχω κοιμηθεί καλά και να μην κοιμηθώ την παραπάνω μισή ώρα. Ναι. Επειδή... ναι, όχι, γιατί αρχίζει αυτό και χτυπάει. Εγώ, μου είναι πολύ δύσκολο να ξυπνήσω μετά τις 7.30 πλέον. Ναι. Σου λέω σήμερα επειδή δεν κοιμήθηκα καλά, ξύπνησα 7.30. Ναι. Αλλά θα ξυπνήσω λίγο πριν τις 7. Εγώ κατάφερα και ξύπνησα 7 σήμερα, νομίζω. Που το προσπάθησα λίγο. Δηλαδή, ξύπνησα κάτι στις 6. Είδα το τέτοιο, λέω, όχι, θα κοιμηθώ άλλη μια ώρα, δηλαδή. Ναι. Και σηκώθηκα, νομίζω, κάτι στις 7. Ναι. Εντάξει, μετά τις 7 πλέον το έχω αποφασίσει. Για να μην κοιμάμαι, παιδί μου, το έκανε μισή έτσι. Δηλαδή... Ω, με τίποτα. Με τίποτα. Ναι, μισή έντεκα είμαι κρεβάτι. Πριν τις 12, αδύνατα. Εκεί όμως, όχι πολύ μετά. Δηλαδή, θα σου πω. Κατά τις 12, λίγο πριν, αρχίζω και να μαζεύω για κρεβάτι. Okay. Δηλαδή, κλείνει αυτό το κεφάλι εκεί. Και μετά στο κρεβάτι, είτε θα δω κάτι, γιατί τελευταία κάτι βλέπω στο κρεβάτι. Δεν ξέρω, κακιά συνήθεια, αλλά. Ή θα διαβάσω. Θα κάνω και τα δύο. Ναι. Ένα τρίτο το καθένα. Είτε διάβασμα, είτε ταινία ή σειρά, είτε τίποτα. Okay. Παίζει και αυτό. Προσπαθώ, δηλαδή κινητό άμα ξέρεις τελευταία εβδομάδα που θέλω να το έχω κοντά μου όπως χρειαστεί κάτι. Ναι, ναι, ναι. Είναι... πάει φορτίζει okay. στο γραφείο και εγώ κοιμάμαι άλλο, okay. δηλαδή το κόβω τελείως. Okay. Έτσι με η φασούλα. Ναι, ναι, ναι. Για πες. Θα πούμε και τίποτα τεχνικό σήμερα. Λες. Ναι, μωρέ. Τι λες εσύ. Δεν ξέρω, για πες εσύ. Τι σε απασχολεί. Πολλά. Άμα αφήσεις να σκεφτώ κάτι μπορεί να βγάλω. Αλλά φαντάστηκα ότι είχες έρθει προετοιμασμένο για κάποιο λόγο. Ποτέ δεν έχω προετοιμασμένο. Είχες φανταστεί το ίδιο για μένα ότι έχω έρθει προετοιμασμένο. Εννοείται. Όχι, μπορούμε να συζητήσουμε λίγο για... μιας και τώρα κλείνει και η θέση. Ναι. Μπορούμε να συζητήσουμε λίγο για έμπειρες εργασίας και από τις δύο μεριές που έχω δει ρε παιδί μου θετικά και αρνητικά και από το πώς κάποιος ψάχνει για δουλειά. Να. Και από το πώς κάποιος ψάχνει κάποιον να τον βρει για δουλειά, δηλαδή πρώτος. Ωραία. Πιάσουμε εκεί. Στο κομμάτι του recruiting, ας ναι. πούμε, mm-hmm. στο πρώτο στάδιο. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει? Όχι, μ' αρέσει. Το έχουμε πιάσει και στο παρελθόν. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο, ειδικά αυτή τη φορά, να το πιάσουμε και από την εμπειρία που είχαμε την τελευταία θέση εργασίας, mm-hmm. την οποία ανοίξαμε λίγο πιο πρακτικά. Η οποία... να πω πώς ένιωσα, πήγε καλά, δεν πήγε τόσο καλά όσο προηγούμενο, με ποια έννοια, ότι καταρχάς τώρα είμαστε στο τελευταίο στάδιο και βλέπουμε κάποια άτομα, αυτοί οι οποίοι θα δούμε τώρα είναι πραγματικά καλοί, mm-hmm. δεν έχω δηλαδή παράπονο από τα άτομα τα οποία έχουν φτάσει το τέλος του funnel. Ναι, από το τέλος του funnel, αλλά έχω παράπονο από την αρχή του funnel, mm-hmm. δηλαδή θυμάμαι ότι στην προηγούμενη αγγελία ήταν πολύ πιο δύσκολο να διαλέξουν ποιος θα πάει μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο βήμα είχαμε λιγότερα άτομα τα οποία προχώρησαν, ας πούμε, στο επόμενο σχέση με την πρώτη φορά. Ναι. Και όντως είναι θέμα αυτό και νομίζω ότι εκεί, από εκεί μάλλον ρωμόμαι για το πώς μπορεί κάποιο άτομο το οποίο δεν έχει εργασιακή εμπειρία ή έχει μικρή εργασιακή εμπειρία να μπορέσει να ξεκινήσει στις πρώτες δουλειές. Γιατί μετά από το 2-3 χρόνια, ειδικά με την τρέχουσα κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο να μην βρει δουλειά. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει πολύ περισσότερη ζήτηση, αλλαγές συνεχώς από εταιρείες, καινούργιες ανάγκες, περισσότερες. Οπότε, αν μπορείς να αποδείξεις ότι έχεις μια εμπειρία Α, είναι πολύ εύκολο να βρει μια δουλειά. Αλλά πολλές εταιρείες τι κάνουν, ζητάνε άτομα με συγκεκριμένη εμπειρία και πάνω. Το οποίο δυσκολεύει τα άτομα πάνε να μπουν στο χώρο, θεωρώ. Ωραία. Δηλαδή, το έχω συνδύσει πολλές φορές αυτό. Να βλέπω είτε άτομα τα οποία πάνε να ξεκινήσουν και τους δυσκολεύει γιατί όλοι θέλουν κάποια εμπειρία, είτε άτομα, είτε μάλλον εταιρείες που λένε δεν βρίσκω καθόλου άτομα, αλλά δεν είναι και διατεθειμένες να πάνε και να πάρουν κάποιο άτομο με λιγότερη εμπειρία, να φάνε 6 με 9 μήνες να το εκπαιδεύσουν ώστε να το φέρουν στο σημείο που θέλουν. Και μετά από 6 με 9 μήνες που βαριόντουσαν, που δεν θέλανε να κάνουν αυτή την επιλογή,
σου λένε συνεχίζω να μην βρίσκω άτομα. Ενώ θα μπορούσαν να έχουν πάρει πριν 9 μήνες ένα άτομο και πλέον να είναι στο επίπεδο που θέλουν. Οπότε θέλω να πάω λίγο από τη μεριά του άτομου. Τι πιστεύεις εσύ? Νομίζω και εσύ και εγώ δεν είχαμε τόσο τυπικό ξεκίνημα στο πώς δείχνουμε τις πρώτες μας δουλειές. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι μπορώ εκ πείρας δουλεύει, αλλά βλέποντας από την άλλη μεριά, γιατί είναι το τρίτο άτομο τώρα που θα πάρουμε χωρίς εμπειρία ή με πολύ μικρή εμπειρία, νομίζω ότι ξέρω εγώ θα κοιτούσα. Λοιπόν, καλά έκανες μια φοβερή παρατήρηση και ένα revelation, ας πούμε, ότι ίσως κιόλας βελτιωνόμαστε κι εμείς και καταλαβαίνουμε περισσότερο το τι θα πει προσλαμβάνω άτομο χωρίς εμπειρία. Mm-hmm. Γιατί όντως κάθε πρόσληψη είναι διαφορετική. Οπότε, πάμε να πιάσουμε αυτό το κομμάτι, το entry level ή το junior, όπου η εμπειρία είτε είναι αρκετά μικρή για να ξέρεις να δικαιολογήσει κάτι, είτε είναι πολύ υπάρχει. Δύσκολο να έχει κάποιο άτομο στα πρώτα δύο χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να πας να κάνεις δύο χρόνια σε μια εταιρεία που να τύχει η ομάδα που είσαι, ο χώρος που είσαι, να έχει εισαγωγικά προβλήματα και να μάθεις από αυτά. Ναι. Ή μπορεί και να είσαι ένα άτομο το οποίο δεν έτυχε ή ήσουν σε μια πιο στρωτή ομάδα. Ξεκινάμε από το βασικό. Νομίζω ότι πριν κάνεις μια συναλλαγή, όποια και να είναι αυτή, στην ουσία πρέπει σε έναν βαθμό να μπεις στα παπούτσια του άλλου. Mm-hmm. Να καταλάβεις τι είναι η άλλη πλευρά. Οπότε, όταν είσαι μια εταιρεία που θέλεις να προσλάβεις ένα άτομο χωρίς εμπειρία, πρέπει κάπως να μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό. Και όταν είσαι ένα άτομο το οποίο δεν έχει εμπειρία, πρέπει να μπορείς να καταλάβεις γιατί ψάχνει κάτι σαν και σένα η άλλη εταιρεία. Τώρα όλα αυτά μιλάμε για υγιείς καταστάσεις, γιατί προφανώς υπάρχουν και... Εντάξει, δεν συζητάμε για αυτά. Κοίτα, είμαστε αρκετά τυχεροί να είμαστε ένα κλάδο που αυτή τη στιγμή έχει επιλογές. Ρε παιδί μου, ενώ υπάρχουν οι εταιρείες οι οποίες λένε ψάχνουν ένα junior developer με 3 χρόνια εμπειρίας. Ναι, ο οποίος να ξέρει JavaScript, ναι. Python backend, PHP και εντάξει, επειδή δεν είμαστε τρελοί, δεν είναι requirement, αλλά είναι nice to have AWS experience. Ναι. Καταλάβες. Υπάρχουν και αυτοί μαλάκες, αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτό. Πάμε σε πιο υγιείς καταστάσεις. Γιατί μια εταιρεία, όπως εμείς, ψάχνει να βρει ένα άτομο το οποίο είναι junior ή entry level? Γιατί χρειάζεται χέρια, το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται ένα άτομο το οποίο θα βγάλει δουλειά. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται εμπειρία αυτή τη στιγμή η οποία θα αξιοποιηθεί σε decision making. Σωστά. Ιδανικά αυτή η εταιρεία θέλει όμως αυτή την εμπειρία να την έχει στο μέλλον, οπότε κοιτάζει να επενδύσει σε αυτό το άτομο και να το εξελίξει, γιατί όσο εξελίσσεται αυτό το άτομο, έτσι θα μπορεί να παίρνει και από τα ανώτερα στρώματα της ιεραρχίας κάποιες αρμοδιότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με decision making και τέτοια πράγματα. Και έχει και ένα budget συγκεκριμένο. Mm-hmm. Αυτό. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μια θέση junior στην Ελλάδα, φαντάζομαι μιλάμε για μέχρι τα 25.000 το χρόνο. Κάπου εκεί είναι. Αυτό φαντάζομαι. Το οποίο δεν ξέρω, μπορεί να ακούγεται πολύ σε κάποιο άτομο, το οποίο δεν ακούει συχνά μεικτά νούμερα, αλλά δεν είναι τόσο πολύ. Μεικτά εννοούμε επίσης company cost. Company cost. Δηλαδή, η εταιρεία να βγάλει 25.000 το χρόνο. Είναι το οίκο του ατόμου, το οίκο που πληρώνει η εταιρεία από τη μεριά της, τα έξοδα. Ναι. Όλο το πακέτο. Οπότε, having that in mind, πρέπει αυτή η εταιρεία να επιλέξει. Σωστά. Σωστά. Τέλεια. Πώς επιλέγεις ένα άτομο όταν το μόνο που έχει στα χέρια σου είναι ενδεχομένως κάποιο πανεπιστήμιο ή κάποιο bootcamp ή κάποιο κάτι που κάπως αυτό το άτομο έχει μάθει να γράφει τα βασικά του κώδικα? Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι τι έχουν σπουδάσει τα άτομα τα οποία έχουν κάνει apply σε εμάς. Δεν το κοίταξα καθόλου. Ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, φαντάστηκα. Το κοίταξα σαν ένα checkbox ότι κάπως έχει πάρει μια βασική γνώση. Μπορεί να ήταν bootcamp, μπορεί να ήταν. Το διάβασα στο CV, επειδή ήταν εκεί στο CV, αλλά εγώ προσωπικά το έκανα. Δεν θυμάμαι. Δεν το παρατήρησα. Δεν θυμάμαι. Μόνο ή άλλως έχουμε πάρει, νομίζω, άτομα. Θα έχουμε πάρει από όλα τα. Δηλαδή και από πανεπιστήμιο και όχι από πανεπιστήμιο και. Ναι. Σε όλα τα. Ναι. Τώρα σε αυτό. Δεν θυμάμαι τι είναι τώρα. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα, πραγματικά. Λοιπόν. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να είναι. Γιατί
αλλιώς θα πήγαινε σε ένα κλασικό παλιό παράδειγμα, το οποίο πήγαινε, ας πούμε, για παράδειγμα στο MEP στην Ελλάδα, στο Stanford, στο HIPSI Πανεπιστήμιο, και αυτό σου έδινε με τη μία την είσοδο σε κάποια εταιρεία. Αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει πλέον σε μεγάλο βαθμό. Ναι, και εγώ δεν πιστεύω ότι ισχύει. Πρέπει όμως κάτι να δείξεις. Okay. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, δεν έχεις εμπειρία, αλλά είναι μία από τις δουλειές που είναι το πιο εύκολο από ποτέ να φτιάξεις κάτι. Όχι να φτιάξεις κάτι. Πάμε λοιπόν εκεί πέρα. Είμαι ο Αντώνης, πριν από 10-12 χρόνια, ας πούμε, που ψάχνω την πρώτη μου δουλειά, και έρχομαι σε ένα πάρ και σου λέω: θέλω να με βοηθήσεις. Ξέρω ότι θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα, ή το έχω επιλέξει για αρχή, ας πούμε, να βρω μια δουλειά σαν προγραμματιστής. Έχω βασικές γνώσεις, έχω πάει σε ένα πανεπιστήμιο, έχω πάει σε ένα bootcamp, έχω μάθει μόνος μου, δεν έχει σημασία. Έχω όμως βασικές γνώσεις και θέλω να μπορέσω να χτυπήσω μια πόρτα και να πείσω κάποιον ότι είμαι καλύτερη επιλογή από τον διπλανό μου. Mm. Πώς το κάνω αυτό? Ωραία. Okay. Λοιπόν, ξεκινάμε από το βασικό. Το πρώτο είναι επιλέγεις με κάποιο κριτήριο, το οποίο θα το συζητήσουμε και αυτό, σε ποιο, γιατί ο προγραμματισμός είναι σαν να λες, ωραία, γράφω ελληνικά, γράφω αγγλικά, είναι κάτι πάρα πολύ ευρύ. Mm-hmm. Επιλέγεις κοντράκτορα που θα κινηθείς. Οι περισσότεροι κακά τα ψάματα πηγαίνουν στο web, γιατί, okay, γιατί είναι το πιο προσβάσιμο, αλλά μπορεί να πας στο mobile, μπορεί game development, ξέρω εγώ, κάτι, κάτι έχεις διαλέξει για κάποιο λόγο. Επειδή σ' αρέσει, επειδή κάποιο σου είπε ότι έχει λεφτά, και δεν πιστεύω ότι είναι ποτέ αυτό σωστό κριτήριο. Βασικά δεν είναι. Τέλος πάντων, έχει επιλέξει κάτι. Μάλλον είναι το web. Οπότε, εκεί πρέπει να φτιάξει κάποια δουλειά. Mm-hmm. Το πιο απλό ever, είναι να φτιάξει ένα αρχείο index.html που είναι η σελίδα σου. Okay. Που τα έχει όλα εκεί πάνω. Περιεχόμενο, CSS, τα πάντα. Δεν λέω ότι είναι το καλύτερο να τα έχει ένα αρχείο, αλλά είναι το πιο απλό. Και για μένα, απλά φτιάξε κάτι. Mm-hmm. Αν δεν φτιάξει κάτι, θα έχουν φτιάξει άλλοι. Okay. Και γιατί πρέπει να έχει φτιάξει κάτι? Αυτό είναι το επόμενο. Γιατί μπορεί κάποιο να πει, ρε φίλε, γιατί, αφού εγώ ξέρω τι ψάχνω να κάνω μια δουλειά και όλα αυτά. Okay, η εταιρεία η οποία ψάχνει να προσλάβει έχει κάποια κριτήρια. Σωστά. Κάποιος, και ένα από αυτά είναι να μειώσει το ρίσκο για την επιλογή της, να είναι πιο σίγουρη. Ωραία. Όταν προσλαμβάνεις ένα άτομο, αυτό έρχεται με κάποια soft skills, τα οποία σημαίνει επικοινωνιακά πώς λειτουργεί, και κάποια hard skills, κάποια τεχνικά skills. Το να έχεις μία δουλειά να δείξεις, mm-hmm, απλά μειώνεις το ρίσκο για τα hard skills τα οποία έχεις. Okay. Έχεις ξεκάθαρα, δείχνεις, η εταιρεία είναι πιο σίγουρη για αυτό το οποίο βλέπει. Τι είναι η βάση των hard skills που θα περίμενες να μπορεί ένα άτομο να αποκτήσει μόνο του? Εσύ πες μου, γιατί εγώ όλο μιλάω. Ωραία. Ποια είναι η βάση, για σένα τι είναι η βάση των hard skills που ένα άτομο μπορεί να αποκτήσει? Μου κάνεις έτσι μου. Ναι. Είναι σαν αυτό που μου έκανες πριν, που κάτι συζητούσαμε μέσα, που στο είπα και είδες και με το εξήγησες αυτό που σου είπα. Είναι κόλπο. Λοιπόν, εγώ θα περίμενα ένα άτομο να έχει τα εξής. Θα περίμενε να έχει ένα GitHub profile. Ωραία. Μπορεί να έχει κάτι μέσα, μπορεί και όχι. Το συζητάμε αυτό και με ποια μορφή. Θα περίμενα εκεί πέρα να υπάρχει ενδεχομένως κάποια άσκηση που έχει κάνει. Δηλαδή, θα συμβούλευα οποιοδήποτε άτομο κάνει ασκήσει, είτε για προσωπική του χρήση, είτε για κάποια εταιρεία, είτε για οτιδήποτε άλλο, να το έχει αυτό σαν σαν λύση, πώς να το πω, σαν διαθέσιμη υλοποίηση εκεί πέρα. Είναι μια καλή ιδέα αυτή, θεωρώ. Θα μπορούσε να φτιάξει το προφίλ του στο GitHub, είτε με GitHub Pages, μπορεί να φτιάξει μια προσωπική σελίδα, είτε και με ένα readme repository, το οποίο μπορείς τώρα να πας και να βάλεις ό,τι κάνεις. Γιατί θα περίμενα να τα κάνει αυτά, ώστε να μου δείξει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει έστω βασικά το Git. Mm-hmm. Το Git είναι ένα εργαλείο το οποίο θα πω στο 99% των εταιριών, δεν θα πω στο 100%, γιατί υπάρχουν εταιρείες που δεν το χρησιμοποιούν καθημερινά. Είναι η ραχοκαλιά του πώς θα γράψει κώδικα αύριο. Όλες οι εταιρείες που σε ενδιαφέρουν χρησιμοποιούν Git. Μάλλον ναι. Πιθανωτικά ναι. Δεν μ' αρέσει να είμαι απόλυτος. Γιατί υπάρχουν εταιρείες που μπορεί να σε ενδιαφέρουν και μπορεί να μην έχουν Git. Αλλά έχεις κάποιο στο μυαλό σου και είσαι έτσι με αυτό το πονηρό βλέμμα? Έχω κάποιες εταιρείες που δεν θα με ενδιαφέρει να δουλέψω εγώ εκεί,
αλλά που ξέρω ότι έχουν προγραμματιστές και προσλαμβάνουν προγραμματιστές σε αρχικό στάδιο που δεν έχουν Git. Οι προγραμματιστές ή η εταιρεία δεν έχει Git. Okay. Έχω δύο παραδείγματα στο μυαλό μου. Δεν είναι καν άξια λόγου, αλλά σου λέω ρε παιδί μου ότι το Git λοιπόν, ωραία. Okay. Οι πιθανότητες σου να μάθεις Git σε σχέση με Subversion ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει μια εταιρεία. Δεν έχουν version control αυτές οι εταιρείες ή έχουν κάποιο άλλο. Υπάρχει, μπορεί να κάνει η εταιρεία WordPress που οι περισσότερες εταιρείες που κάνουν WordPress δεν έχουν version control γιατί το WordPress είναι μη φιλικό προς τους προγραμματιστές. Όχι, okay. Περίεργο ακούγεται αυτό. Και υπάρχουν και εταιρείες που κάνουν. Έχω ακούσει εταιρεία που έχει Subversion. Okay. Και οι πιθανότητες όμως να πετύχεις αυτή την εταιρεία είναι πάρα πολύ μικρές. Δεν νομίζω ότι σε ενδιαφέρει αυτή η εταιρεία. Το λέω επειδή είσαι ένας νέος προγραμματιστής, ο οποίος θες να εξελιχθείς και έχεις κάποια. Δεν μειώνω την εταιρεία. Πιάνω τώρα το άτομο το οποίο δεν έχει εμπειρία και κοιτάζει να κάνει τα πρώτα του βήματα. Φάμε πολύ ωραία. Ένα τελευταίο, συγγνώμη. Ειδικά όσοι ενδιαφέρονται για WordPress, είναι χρήσιμο και να το βάλουμε να δουν και ένα βίντεο του Γεράσιμου, ο οποίος έχει κάνει για επεξεργασία σε αυτό το οποίο εστιάζει σε αυτό το χώρο. Γιατί όντως το WordPress έχει κάποιες διαφορετικές δυναμικές με το τυπικό development που κάνουμε εμείς. Οπότε πάμε πίσω στο τυπικό development εμείς. Πάμε ναι, σε αυτό που εμείς μπορούμε να εκφέρουμε καλύτερη άποψη. Πρέπει να μάθεις Git. Δεν σου λέω να μάθεις όλα τα Git workflows και να είσαι άνετος στο end-to-end κομμάτι του Git. Απλά να μπορείς να κάνεις ένα commit, να γράψεις ένα μήνυμα και να το στείλεις σε ένα repository. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θεωρώ βάση. Mm. Γιατί είναι κάτι το οποίο, αν δεν το έχεις χρησιμοποιήσει, μπορείς να κάθεις μια εβδομάδα και να το μάθεις μόνος. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο. Έχεις μια εβδομάδα, έχεις μάθει το commit, έχεις μάθει το branch, έχεις μάθει το pull request, έχεις μάθει όλο. Δεν είναι κάτι. Δεν περίμενα να έρθει να μου πεις το διπλό ζυπάρισμα που κάνει το Git και γιατί αυτό είναι καλό compression. Ούτε κάνεις ερωτήσεις αυτά τα πράγματα. Και εγώ. Κάνει διπλό ζυπάρισμα. Κάνει κάτι περίεργα. Και εγώ. Πρόσφατα τα. Ναι. Και για λόγους που δεν είχαν καμία σχέση με το. Okay. Ωραία. Άρα λοιπόν το Git. Είναι μετά λοιπόν το να μπορείς να δείξεις ότι μπορείς να γράψεις ένα πρόγραμμα. Δεν περιμένω να λύσεις ένα σύνθετο αρχιτεκτονικό πρόβλημα, αλλά το να μπορείς να κάνεις μια λούπα, δηλαδή τα βασικά πράγματα ενός κώδικα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Αν τώρα έχεις τον χρόνο και τη διαθεσιμότητα και πεις ότι εγώ θέλω να δοκιμάσω ένα-δύο προτζεκτάκια, τα οποία δεν σημαίνει ότι θα είναι τέλεια και στο 100% τους λειτουργικά, αλλά έστω να πεις ότι θα κάνω δύο οθόνες από ένα ισότητα. Θα κάνω μια product list και μια product detail view. Βασικά πράγματα, ώστε να εξασκήσεις πρώτα τον εαυτό σου, αλλά και να δεις πώς μπορείς να φτιάξεις κάτι τέτοιο, νομίζω ότι κάνοντας αυτά φτιάχνεις ένα απλοϊκό GitHub profile, το οποίο σε βοηθάει να δείξεις ότι εσύ στη σχολή έμαθες δύο πράγματα, στο bootcamp έμαθες δύο πράγματα, στο μόνο σου έμαθες δύο πράγματα. Άρα λοιπόν θέλεις να αλλάξεις μια βάση. Ξεκινάς από εκεί. Το σε τι γλώσσα θα γράψεις. Το αν θα είναι front-end κυρίως, αν θα είναι back-end κυρίως, οτιδήποτε άλλο, είναι καθαρά γούστο. Και δεν θεωρώ ότι μια εταιρεία απορρίπτει κάποιον επειδή το πρώτο του projectάκι ήταν σε Python και εκείνη γράφουν Ruby. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι. Okay, το να κάτσεις να γράψεις Python από Ruby, άμα θέλεις, ή το αντίστροφο, είναι μία, δύο, τρεις εβδομάδες, ούτως ή άλλως θα εκπαιδευτείς. Και Python να ήξερες να γράψεις πριν, πάλι θα εκπαιδευτείς να μάθεις να γράψεις Python με τον τρόπο της εταιρείας, με τα standards, με το black ή όχι το black, με το οτιδήποτε γράφει η εταιρεία. Άρα λοιπόν, μικρό το κακό. Και ούτως ή άλλως, όπως είπαμε, θέλω να ελπίζω ότι μια εταιρεία ξέρει ότι για 6 με 9 μήνες αυτό το άτομο θα είναι πιο πολύ εκπαιδευόμενο και λιγότερο παραγωγικό στην καθημερινότητα. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα περίμενα σαν βάση των hard skills ενός ατόμου. Σαν up ξανά επιγραμματικά. Ένα. Git και GitHub profile. GitHub profile. Μια βασική προτζεκτάκι, άσκηση, οτιδήποτε, σε ό,τι γλώσσα θέλει. Και αυτό είναι όλο. Mm-hmm. Με αυτή τη σειρά. Αφού το κάνει αυτό, μετά πρέπει μέσω της διαδικασίας των συνεντεύξεων και της διαδικασίας της πρόσληψης που έχει κάθε εταιρεία να καταφέρει να περνάει από κομμάτι του funnel στο επόμενο. Πώς το κάνει αυτό? Πείθοντας
για κάποια πράγματα. Οπότε θα ξαναγυρίσω την ερώτηση τώρα. Πάμε στο πρώτο κομμάτι του funnel, όπου λαμβάνεις απλά μια αίτηση. Ναι. Πώς μπορείς να ξεχωρίσεις αν αυτό το άτομο είναι καλύτερο από το διπλό άτομο? Ξεκινάμε το βασικό. Θα ρωτήσω πάλι εσένα. Τώρα γιατί που... ρε φίλε, τώρα... Γιατί τώρα που είχαμε 70 άτομα. Ναι. Ήταν, νομίζω ήταν μία 70. Ίσως ήταν κανένα δύο παραπάνω, αλλά εκεί νομίζω ήταν... 70. Πλην δεν ήταν σίγουρα. Θυμάμαι το εφταράκι. 72, ξέρω. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το κριτήριο που είχαμε που σουτάραμε τους περισσότερους. Λοιπόν, εμείς πώς πήγε το δικό μας φίλτρο? Υπήρχε ένα που φεύγαν στα μπαμ κάποιοι. Θεωρήσαμε σαν εταιρεία ότι θέλουμε να δώσουμε ένα βήμα στο άτομο αυτό να μας εξηγήσει γιατί η συγκεκριμένη θέση είναι καλή για το ίδιο. Ωραία. Πώς το κάνουμε αυτό? Με κάποιο cover letter. Γιατί το κάναμε αυτό και γιατί θα επιμείνω στο cover letter, παρότι έχουμε, δεν θα πω ότι έχουμε φάει κράξιμο, αλλά έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές με άτομα που σχολιάζουν από κάτω για το cover letter. Γιατί ένα άτομο το οποίο δεν έχει τίποτα άλλο πέρα από το GitHub profile και ένα βιογραφικό, είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει από ένα άτομο που έχει ακριβώς τα ίδια πράγματα και είναι δίπλα του. Άρα λοιπόν, με το cover letter ήταν ο τρόπος που εμείς θα καταλαβαίνουμε αν κάποιο άτομο ενδιαφέρεται ή όχι. Αυτό θέλαμε. Θέλαμε να δούμε κάποιο ενδιαφέρον στις τεχνολογίες, στην εταιρεία, στα προϊόντα, στους πελάτες. Από κάπου να πιαστείς και να πεις ότι αυτό το άτομο θα μου άρεσε να δουλεύω μαζί του και εκείνο να δουλεύω μαζί μου. Γιατί δεν έχει αλλιώς πλάκα. Το μεγαλύτερο ξεσκαρτάρισμα, να το πω έτσι, έγινε λόγω του cover letter. Δεν είχε γράψει, δεν είχαν γράψει καθόλου. Το πρώτο, δεν έχω δει αυτά τα comments που λες εσύ για το cover letter. Δεν θυμάμαι σε ποιο βίντεο, κάπου. Θα πω όμως να τα δω, γιατί διαφωνώ και εγώ με άτομα και είμαι. Όχι απλά υπέρμαχος του cover letter. Ωραία. Εγώ γενικά πιστεύω ότι είναι χρήσιμο το cover letter σε όλες τις θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο ψηλά και να πας. Και θα πω τρία πράγματα. Πρώτο. Εμείς δεν βγήκαμε απλά να κάνουμε ένα tweet και να πούμε «Παιδιά, ψάχνουμε, ξέρω, Django developer, ποιος θέλει». Mm-hmm. Κάθισαμε και γράψαμε μια ολόκληρη έκθεση εξηγώντας τι είναι αυτή η θέση εργασίας. Σωστό. Τι λέμε, δηλαδή, είναι η δουλειά, τη δουλειά που ζητάμε να κάνει ένα άτομο για μας, την έχουμε κάνει και εμείς. Σωστό. Okay. Και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, γιατί εμείς δεν πήγαμε και γράψαμε, ξέρω, ένα tweet για θέση εργασίας. Έχει πέσει δουλειά σε αυτή την αγγελία που έχουμε βάλει, για να είναι ξεκάθαρη, είναι να είναι όλα πάνω. Είναι ώρες δουλειά για να μπορούν να κάνουν identify όλοι με αυτό και να είναι μόνο τεχνική. Ένα. Δύο. Αν κάποιος θέλει, ρε παιδί μου, απλά να πει ότι εγώ τελείωσα αυτή τη σχολή και ξέρω Python, πραγματικά χαίστηκα. Δηλαδή, όποιος θέλει μαθαίνει. Τώρα, αν πας και τσιμπήσεις έναν απ' έξω και του πεις, έλα, πάρε αυτά τα... Δηλαδή, ειδικά στην Ελλάδα, mm-hmm. που είναι ένα από τα... Ο προγραμματισμός είναι ένα από τα επαγγέλματα τα οποία δίνουν λεφτά. Όλο και περισσότερος κόσμος έχει τη διάθεση να κάνει το math. Σωστά. Οπότε θα το μάθει. Για πώς σου μάθει να μάθεις να είσαι entry level Python developer? Έδωσε κάποιο. Δεν έλειωσες ένα χρόνο να κάνεις Python. Mm-hmm. Σιγά την επένδυση, πραγματικά. Όποιος θέλει το φτάνει αυτό το οποίο έχεις. Όποιος θέλει το φτάνει mm-hmm. για entry developer. Και τέλος, δεν είμαστε δύο APIs που μιλάμε. Είμαστε άνθρωποι. Mm-hmm. Okay, οπότε πρέπει να δείξουμε ένα στον άλλον πόσο τον εκτιμάμε. Η μόνη διαφορά είναι ότι είναι self-service αυτό που κάνουμε εμείς με την αγγελία, γιατί δεν ξέρουμε από πριν ποιος είναι. Αλλά έχουμε, γι' αυτό έχουμε βάλει κιόλας. Δεν περιμένουμε από κάποιον να βάλει μία εργατό ημέρα να φτιάξει μια αγγελία, να φτιάξει ένα cover letter όπως κάναμε εμείς. Παραπάνω να βάλεις την επί δύο άτομα, αλλά ναι. Ναι, άμα βάλεις ότι είναι επί δύο άτομα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ζητάμε από κάποιον να κάνει δουλειά που δεν έχει κάνει αυτός. Και έτσι είναι και θεωρώ και κάθε εταιρεία η οποία κάνει μια αγγελία της προκοπής. Οπότε το cover letter. Οπότε ναι, κάτω, γιατί δείχνει την. Όταν κάποιος ειδικά σου ζητάει το cover letter, για να το πω έτσι. Αν δεν σου ζητάνε, okay, ξέρω εγώ, πάρ' τα ρίσκα σου. Να το πάμε ανάποδο. Ναι. Είσαι ένα άτομο με την εμπειρία που είσαι. Ναι. Που αυτή τη στιγμή είσαι στην ευχάριστη θέση να σου στέλνουν κυρίως εταιρείες ή άτομα recruiters για τέτοιο. Ένας recruiter που σου λέει. Όχι, ποτέ τα κλεισμένα όλα αυτά. Ωραία, εγώ δεν τα έχω κλεισμένα και μου στέλνουν. Ένα εργαζόμενο που μου στέλνει, ψάχνουμε τέτοιο. Ένα ξερό, μια βλακία, ρε παιδί μου, σε σχέση με έναν recruiter που σου στέλνει,
είδα το προφίλ σου, έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό και θα το ταιριάζει με εκείνο. Δηλαδή κάποιο που έχει δώσει κόπο προφανώς, για γιατί προφανώς. Δεν θα του δώσει περισσότερη σημασία. Γιατί, να μην, γιατί λοιπόν να ισχύει αυτό και εσύ σαν άτομο όταν ψάχνω για δουλειά να μην πρέπει να εξηγήσεις πώς εσύ θα ταιριάζεις στην εταιρεία και γιατί θεωρείς ότι θες να είσαι εκεί. Προφανώς, επίσης. Δηλαδή, από όλες τις μεριές, καλός ή κακός, ειδικά το άτομο το οποίο κάνει reach out το άλλο, δηλαδή άμα εγώ στείλω σε μια εταιρεία ή μια εταιρεία στείλει σε μένα, ο πρώτος θα πρέπει να ασχοληθεί ώστε να εξηγήσει γιατί αυτό το τέρπισμα είναι καλό. Ναι. Και όσο πας σε μικρότερες εμπειρίες άτομα, αυτή η εξήγηση παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στο 100% που λέγεται απόφαση για το αν προχωράμε ή όχι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα ψάχνεις ένα άτομο το οποίο θέλεις να διαχειριστεί μια ομάδα 50 ατόμων, προφανώς, αν έρθουν 5 άτομα και από τους 5 η μία έχει εμπειρία να το έχει κάνει αυτό πριν, έχει αυτομάτως ένα μειονέκτημα. Αν όμως πας σε 70 άτομα που δεν έχουν εργασιακή εμπειρία, έχουν πολύ μικρή εργασιακή εμπειρία, το πόσο σημασία έχει αυτό το άτομο να θέλει να δει τον εαυτό του στην εταιρεία αυτή ή γιατί ενδιαφέρεται για την εταιρεία, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία σχέση με το πολύ μικρή εμπειρία που δεν μπορείς να διαφοροποιήσεις το αν κάποιος έκανε ή δεν έκανε. Πώς την έκανε μια του ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Μπορώ να πω κάτι λίγο πιο ξεκάθαρο. Για πες. Δεν είσαι special επειδή ξέρεις Python. Έχεις κάνει ένα Python course ή επειδή έχεις τελειώσει ηλεκτρολόγους μηχανικούς στο Μετσόβιο. You're not special. Απλά. Αυτά είναι πράγματα που όποιος θέλει τα κάνει. Δηλαδή, αν αύριο αποφασίσει για κάποιο λόγο μια θεία μου εμένα ότι αποφάσισε εξής, εγώ θέλω να γίνω ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα πάει, θα διαβάσει πανελλήνες, θα το κάνει, θα γαμηθεί και θα το ολοκληρώσει. Αποδεικνύεις βέβαια μια προσπάθεια, έτσι. Όχι, okay. όχι. Θέλω να πω αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια στάνταρ διαδικασία. Τα credentials είναι διαδικασίες. Ξέρεις, είσαι κάνει special εσένα, είσαι κάνει και ο Αντώνης. Mm-hmm. Εγώ αυτό είναι αυτό το οποίο θέλω να μου πεις. Τι κάνει special εμάς σαν εταιρεία? Μας κάνει special το ότι εμείς δουλεύουμε σε κάποια προϊόντα τα οποία στα είπαμε. Και τι ξέρεις τι, μόνο η Logic δουλεύει στο Volte, στο Remote Work Cafe, στο Sparkling. Με δύο λογή, όπως κάποιο άτομο δεν θα έστελνε σε όσες εταιρείες έχουν Python. Θα διανέξει κάποιες από αυτές. Και θέλω να πω, όταν λέω αυτό, δεν γιώνω την προσπάθεια, αλλά θέλω να πω, ωραία, πολλοί έχουν τελειώσει. Πώς τελειώνει το Πολυτεχνείο κάθε χρόνο? 200 κάτι άτομα. Αλλά είσαι. Του ηλεκτρολόγου μηχανικού στη σχολή μας. Δεν νομίζω παραπάνω, αφού είμαστε. Αποστηλιώνουν, είπες. Ναι, είναι γάματα στα drop outs, είναι πολλά. Αυτό το οποίο σε κάνει special είναι αυτό που είσαι εσύ. Μαζί σου. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να μιλήσει. Αυτό είναι που θέλω να πω. Δεν γίνω καμία προσπάθεια αυτά όλα. Είναι κάποια checkboxes. Α, ωραία, ξέρω αυτό. Good. Άλλοι τόσο το ξέρουν. Προφανώς δύο άτομα, όπου το ένα που θεωρείς ότι σαν χαρακτήρας είναι το ίδιο, σαν δυνατότητες είναι το ίδιο και ούτω καθεξής, το credential μετά έχει και αυτό τη σημασία. Δηλαδή, στην εξίσωση όλα μπαίνουν, απλά δεν μπορεί να βασιστείς μόνο σε ένα από όλα αυτά. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Δεν είπε κανείς ότι δεν έχει σημασία αν έχεις βγάλει μια σχολή, έτσι. Μην πάμε και στο άλλο άκρο. Όχι, μισό. Για μια δουλειά μπορεί να μην έχει σημασία αν έχεις βγάλει μια σχολή. Ναι. Αυτό είναι που προσπαθώ. Και προσπαθώ να πω κιόλας ότι είναι κάποια credentials τα οποία απλά μπορούν να τα έχουν όλοι. Mm-hmm. Και αυτό έχει σημασία. Αυτό που. Αυτά που σε ξεχωρίζουν εν τέλει είναι τα προσωπικά. Και επειδή έχω ακούσει και κάποιο κόσμο να λέει, ξέρεις τι, μια δουλειά είναι, ξέρω εγώ γιατί να το κάνω όλο αυτό. Είναι μια δημιουργική δουλειά. Έχει πάρα πολύ σημασία. Είναι και η καθημερινότητά σου. Δηλαδή, καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή έχεις το 33% του χρόνου των καθημερινών σου σε αυτό το πράγμα. Ναι, και επίσης είναι μια δημιουργική δουλειά. Τι θέλω να πω. Σε αυτή τη δουλειά, like it or not, θα βάλεις την προσωπικότητά σου. Δεν μπορείς να μην τη βάλεις. Υπάρχουν άλλες δουλειές στις οποίες δεν προβλέπεται να μπει η προσωπικότητά σου. Mm-hmm. Επειδή είναι δουλειές οι οποίες είναι transactional. Εκεί προβλέπεται να μπει μια αποδοτικότητα και πρέπει να είσαι γρήγορος και να ακολουθείς ένα πρωτόκολλο. Αυτό υπάρχει. Είναι όλες οι δουλειές σημαντικές. Δεν υπάρχει. Ο κόσμος είναι ένας και τα χρειάζεται όλα. Okay. Δεν υπάρχουν ανώτερα κατώτερα. Στις δημιουργικές δουλειές η προσωπικότητά σου έχει σημασία. Διαφορετικά, απλά θα πας σε μια εταιρεία
τις ξέρουμε, υπάρχουν αυτές οι εταιρείες εκεί έξω και γυρίζουν, που απλά μπαίνουν μέσα γρανάζια και βγαίνουν. Okay. Και μπήκε σήμερα, έκανες τη δουλειά, έφυγες αύριο και that's it. Και είναι όλα νούμερα εκεί πέρα. Υπάρχουν αυτές οι εταιρείες και μπορείς να πας. Εκεί να μπαίνεις τύπου είναι όλα checkbox, 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 checkbox και ποιος έχει παραπάνω τέτοιο. Οπότε να το πούμε και αυτό. Να μπω ονόματα, ξέρουμε αυτά τα software houses, ρε παιδί μου, που είναι εργοστάσια. Εκεί δεν νομίζω ότι έχει τόσο σημασία ο χαρακτήρας σου. Εγώ θα πω ότι και εκεί έχει. Δεν νομίζω ότι το κοιτάνε. Ναι, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, ούτε με. Δεν με ενδιαφέρει από καμία ούτε από με. Και, αλλά... και ούτε νομίζω ότι αυτές οι συμβουλευτικές εταιρείες το κοιτάνε. Δεν είναι για εμάς, τέλος πάντων. Ποιος ζηγάμε για τις συμβουλευτικές εταιρείες. Να σου πω κάτι. Υπάρχει κόσμος που τον ενδιαφέρει πιο πολύ αυτό. Δεν μπορούμε να κρίνουμε. Ενώ, ναι, δεν διαφέρει. Δεν μπορώ να συμβουλέψω κάποιον που εμένα δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να πάει σε μια δουλειά που δεν ξέρω πώς λειτουργεί κλπ. Έχω ρίξει πολλά F-bombs σήμερα. Δεν πειράζει. Έχω F-bombs. Πρέπει να τα πούμε στα ελληνικά. Βόμβες γάμα. Γαμβόμβες. Anyway. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σημασία το cover letter, cover letter, cover letter, εφόσον το ζητάει κάποιος, να το πω έτσι. Είναι το, εγώ το βλέπω πραγματικά σαν το βήμα που σου δίνει μια εταιρεία να πείσεις ότι είσαι καλό fit. Έχω δουλέψει μια φορά στη ζωή μου, σε εταιρεία, στην ARM. Αυτό το οποίο ξέρω είναι το ότι πρώτον, εκεί ζητούσαν cover letter. Okay. Τεχνικά ταιριάζα γάντι. Γιατί κάναμε online ID με το Sourceler, κάναμε και αυτό online ID. Okay. Κάναμε εμείς PHP και Python, κάναμε PHP και Python. Παρά ήταν καλό αυτό. Όμως, ξέρω πως επειδή είναι η ARM και επειδή υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία διδάσκουν Python και όλα αυτά παραπάνω από εμάς, τεχνικά υπήρχαν άτομα τα οποία θεωρώ ότι τα είχαν τα skills μου. Δεν θεωρώ ότι ήμουν κάτι special. Αλήθεια. Τι δεν είχαν. Ένα, ότι είχα κάποια γνώση του industry, στο οποίο ήταν, development tools. Okay, δύσκολο. Το δεύτερο ήταν το cover letter που είχα γράψει. Απλά, θεωρώ ότι ήταν unbeatable. Γιατί ήταν μια φάση, και το σκεφτόμουν τις προάλλες και θέλω να το πω αυτό. Αυτό ήταν μετά την Αμερική. Όταν το ήμασταν, πρώτο ναι, ταξίδι. Ναι, το πρώτο ταξίδι που ήμασταν κάποια στιγμή στο καφέ και σου λέω, Καλπέτη, το θυμάμαι να στο λέω και να το βρω. Πιστεύω πως πρέπει να φτιαχτούν λάπτοπς τα οποία έχουν πάνω ARM επεξεργαστές και θα έχουν γαμάτη μπαταρία. Και όντως έγινε κάποια στιγμή, απλά δεν έγινε μας. Και το φανταζόμουν. Anyway, είχα φάει ένα κόλλημα εγώ με την ARM τότε. Γιατί είχα αρχίσει να συνειδητοποιώ πόσο γαμάτο είναι να έχεις επεξεργαστές οι οποίοι χωρίς πολλή ενέργεια κάνουν γαμάτη δουλειά. Και κάπως μου είχε κολλήσει αυτό γιατί κάτι είχε πει, νομίζω, ένας καθηγητής, ο Σούντρης, για την ARM και μου είχε κρατήσει το ενδιαφέρον. Και μετά σκεφτόμουν πώς γίνεται το iPhone που έχει τόσο μικρότερο επεξεργαστή από ένα MacBook να κολλάει πολύ λιγότερο. Εν τέλει, τι με νοιάζει με το multitasking και όλα αυτά, άπαξε και. Εν τέλει κάνω περισσότερα tasks εκεί και κάπως είχα αρχίσει και το έψαχνα. Οπότε κάνω ένα cover letter του που ήταν παιδιά. Απλά θέλω να δουλέψω στην ARM γιατί. Αυτό. Ναι, ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνετε. Το κατάλαβα, τα παρακολουθώ όλα. Βγάλετε 64 το επεξεργαστή του λέω μπράβο. Τον είχα βγάλει πριν ένα μήνα πριν γράψω, ξέρω εγώ, τον ARM V7. V7 ήταν τότε. Ναι. Τώρα είναι 8-9. Έχει προχωρήσει. Ο ARM V7 ήταν ο πρώτος 64-bit. Που νομίζω στο iPhone 4S. Στο 5, τέλος πάντων, ήταν εκείνη η εποχή. Για να έχει 256 MB RAM το iPhone ή οπότε είχα γράψει ένα cover letter, παιδιά. Δεν τυχαίο αυτό το οποίο σας λέω. Και το λάνταρα το job. Τελικά. Παίξανε πολλά πράγματα ρόλο. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το cover letter ήταν unbeatable. Το οποίο δεν είναι ότι πήρα τη δουλειά λόγω του cover letter. Απλά σίγουρα ήμουν shortlisted με αυτό το cover letter. Δείχνεις ότι ενδιαφέρεσαι να δουλέψεις σε μια εταιρεία. Ναι. Και η εταιρεία θα δείξει ενδιαφέρον για να δουλέψει μαζί σου. Δηλαδή είναι νομίζω. Ναι.
Και αυτό σου κάνει. Είναι η διαδικασία. Και αυτό για μένα δεν, ναι, είναι το πρώτο βήμα. Δεν είναι αυτό το οποίο θεωρώ θα σου τη σκάσει τη δουλειά και θα πάμε σε αυτό σιγά σιγά, αλλά είναι αυτό το οποίο θεωρώ θα σε κάνει shortlist. Επαρκεί τεχνικά skills σε συνδυασμό με ένα cover letter το οποίο είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Καλώς ή κακώς, θεωρώ ότι τη διαδικασία των συνεντεύξεων πάρα πολύ σημαντική. Να. Δηλαδή, από την πρώτη συνέντευξη και μετά, το CV για μένα δεν έχει καν. Δηλαδή, ναι. Φεύγει στο πλάι. Είναι απλά συζήτηση, είναι τέριασμα χαρακτήρων, είναι πολλά πράγματα. Δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις αυτό για 70 άτομα ή για 1000 άτομα ή για όσες χιλιάδες άτομα μπορεί να παίρνουν άλλες εταιρείες. Άρα λοιπόν χρειάζεσαι κάτι παρόμοιο για να το κάνεις αυτό. Κάτι που άλλο που έχω δει που δεν θα πω ότι συμφωνώ απόλυτα είναι ότι πολλές ζητάνε ένα βίντεο pitch. Σου λένε πες μου σε ένα λεπτό, σε 5 λεπτά, οτιδήποτε, γιατί να συνεργαστούμε. Okay. Αντί για cover letter. Θα μπορούσα να το δεχτώ, απλά κάποια άτομα δεν είναι τόσο άνετα από άψη soft skills να κάνουν κάτι τέτοιο. Οπότε ενδεχομένως και πρέπει να κόβεις κάποιο. Καλό αυτό. Μπορούμε την επόμενη φορά να πούμε αν θες. Ή αυτό ή αυτό. Ναι. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε γι' αυτό. Και το οποίο μας φέρνει. Οπότε θεωρώ ότι άπαξ και έχεις τα επαρκή τεχνικά skills. Και επίσης γιατί αυτή η δουλειά είναι κατάλληλη για σένα και γιατί εσύ είσαι κατάλληλος για αυτή τη δουλειά. Πάμε στο επόμενο level που μετά αρχίζουν οι συνεντεύξεις. Mm-hmm. Και εκεί έχεις να δεις δύο πράγματα. Έχεις να δεις τεχνικά παραπάνω και έχεις να δεις και επικοινωνιακά. Mm-hmm. Αφήνω τα τεχνικά για το τέλος και θέλω να πάμε στο επικοινωνιακό. Ναι. Καταρχάς συμφωνείς με το διαχωρισμό που κάνω? Απόλυτα. Okay. Όσες φορές έχω περάσει συνέντευξη ήταν διακριτά αυτά τα πράγματα ή ο τρόπος που τα ελέγχω σε μένα και από την άλλη εγώ τα ελέγχω διακριτά. Οπότε, πες μου εσύ για το επικοινωνιακό κομμάτι, τι είναι αυτό το οποίο κάνει κάποιον κατάλληλο? Για το επικοινωνιακό κομμάτι δεν νομίζω ότι υπάρχει καταλληλότητα σαν golden standard, δεν υπάρχει δηλαδή ένας τρόπος. Γι' αυτό λέω για σένα. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει καθαρά με δύο οντότητες, την εταιρεία και το άτομο, και η συμβατότητα είναι κάτι το οποίο δεν σημαίνει ότι φταίει η εταιρεία ούτε ότι φταίει το άτομο αν δεν υπάρχει συμβατότητα. Είναι κάτι το οποίο απλά τυχαίνει. Ναι. Μπορεί να είσαι πιο συμβατός μια εταιρεία από τη μια άλλη, γιατί επικοινωνείτε καλύτερα, γιατί μιλάτε στο ίδιο μήκος κύματος, γιατί δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Άρα λοιπόν εκεί πέρα. Για μένα έχει να κάνει με το πώς καλά επικοινωνούμε, με το πώς. Για μένα, πάντοτε να κάνω συνεντεύξεις, το σημαντικό είναι αν μπορώ να πω ένα πράγμα και αυτό το πράγμα να κατανοηθεί σωστά, πρώτον, και δεύτερον, να μπορέσει το άτομο αυτό να αναπτύξει πάνω σε αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για πιο junior θέσεις. Άρα, δηλαδή, αν έρχεται ένα άτομο και συζητάμε για τεχνική λύση, δεν τη βρει, αλλά λέγοντάς του και εξηγώντας τη λύση ή πώς πας προς τη λύση καταφέρει να το πάρει και να πάει παρακάτω, για μένα είναι αρκετό, γιατί δεν περιμένω να έρθει ένα νεαρό άτομο και να μου δώσει τη λύση στο πιάτο, αλλά θα ήθελα ένα άτομο το οποίο να μπορούμε να συνοηθούμε γρήγορα και δίνοντάς του μια κατεύθυνση να μπορέσει να πάει προς τα εκεί και να βρει τη λύση του προβλήματος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί ξέρω ότι αυτό το άτομο θα εκπαιδευτεί καλύτερα αν δουλέψουμε παρέα. Ναι. Καταρχάς συμφωνώ αρκετά με αυτό το οποίο λες. Πιστεύω όμως ότι ακόμα και στο επικοινωνιακό υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ξέρεις είναι πάνω από τη βάση και κάτω από τη βάση, αρκετά global. Mm-hmm. Και θα σου πω ότι τι εννοώ. Τώρα μιλάμε βέβαια, εγώ μιλάω από την πλευρά αυτή τη στιγμή του εργοδότη. Okay. Οπότε στην ουσία είναι σαν να μιλάω και να έχω απέναντί μου ένα φανταστικό υποψήφιο. Mm-hmm. Τι θα του έλεγα να προσέξει. Κάποια στιγμή μπορούμε αυτό να το κάνουμε και να ξέρεις, μιλώντας και σε έναν άλλον εργοδότη. Γιατί η αλήθεια είναι, okay, μπορεί εμείς να μην είμαστε τόσο ευχαριστημένοι με την τελευταία κύλη σχέση με την προηγούμένη και καλά πήγε. Απλώς η προηγούμενη παρά ήταν καλή. Κανένα παράπονο. Αλλά νομίζω ότι επειδή μιλάμε και με άλλο κόσμο που ψάχνει άτομα, έχουμε λιγότερη δυσκολία από άλλους. Μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται. Οπότε καλό θα ήταν να το εξετάσουμε και αυτό. Οπότε μιλώντας σε έναν υποψήφιο εργαζόμενο, θεωρώ ότι σε αυτά τα σημεία το σημαντικό είναι αυτό το ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της συζήτησης. Να δούμε πώς επικοινωνούμε.
Mm-hmm. Για τη δουλειά είναι επικοινωνία. Αντώνη, θέλω να φτιάξει ένα κίτρινο παπάκι. Και εσύ να καταλάβει ένα κίτρινο παπάκι και να μου το δώσει. Λοιπόν, άμα καταλάβει ένα μαύρο παπάκι να μου το δώσει, είναι άλλο. Οπότε αυτό θέλει κάποια skills. Είναι σίγουρα να ταιριάξουν, αλλά θέλει και κάποια skills κατά ψέματα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να έχει διάβγεια, πρέπει να σκέφτεσαι καθαρά. Και ο τρόπος με τον οποίο μιλάς πρέπει πάντα να έχεις τον τελικό σκοπό. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή δεν μιλάς ούτε για να μιλήσεις γενικά, ούτε μιλάς για να βγάλεις τα αποθυμένα σου ή να δείξεις πόσο γαμάτος είσαι. Μιλάς για να δεις το πόσο γαμάτος είσαι. Δεν έχει καθόλου σημασία αν αυτό δεν μπορεί να παράξει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για μια εταιρεία. Mm-hmm. Οπότε τώρα θέλω να πω κάτι που μας έχει συμβεί. Το θυμάμαι βέβαια από τις προηγούμενες αγγελίες πέρυσι και μου είχε κάνει εντύπωση. Για παράδειγμα, εμείς τι κάνουμε. Συνέντευξη, άσκηση, δεύτερη συνέντευξη τεχνική. Οπότε, κάνουμε με ένα άτομο τη δεύτερη συνέντευξη και του λέμε, για πες μας, τι έχεις κάνει εδώ. Οπότε, γιατί μας εξηγούσε στην ουσία τι είχε κάνει στην άσκησή του και μας απαντάει αυτό το άτομο, ενώ λέμε, ξέρεις τι έχεις κάνει εδώ, τι θέλει να σας πω δηλαδή. Αυτό είναι το ότι μπορεί, ρε παιδί μου, κάποιος εκείνη τη στιγμή να νιώθει άνετα να μιλήσει. Mm-hmm. Μπορεί το οτιδήποτε, αλλά στην ουσία, όταν κάποιος έρχεται και σου λέει τι θέλεις δηλαδή να σου πω, δηλαδή, είναι σαν το είμαστε στην ίδια σελίδα. Είναι non-information για σένα αυτό εκείνη τη στιγμή. Εσύ, μόλις σου είπα, πες μου τι έχεις κάνει εδώ, δηλαδή. Τι θέλεις να σου πω δηλαδή. Α, πες μου τι έχεις κάνει εδώ και μπορεί να πάει σε αυτή τη λούπα. Πρέπει κάπως να έχεις στο μυαλό σου ότι, α, αυτός με ρώτησε κάτι, αλλά εγώ δεν ξέρω τι να απαντήσω. Μπορείς εκεί να κάνεις ξεκάθαρα αυτό, ότι, α, δεν κατάλαβα τι με ρώτησες, μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή επικοινωνιακά να έχεις στο μυαλό σου ότι εμείς πρέπει να φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Και προφανώς. Έχουμε ένα κοινό σκοπό, έτσι. Δηλαδή, ναι. Έχουμε ένα κοινό σκοπό, οπότε πρέπει εγώ να βοηθάω την επικοινωνία προς αυτό το σκοπό. Δεν είναι απλά να απαντήσω σε κάτι που μου είπες. Επίσης, δεν είναι να δείξω το μεγαμάτος. Επίσης, μιλάτε ψέματα. Επίσης, μιλάτε, έχεις αλλάξει τη σκέψη σου. Ναι. Καλά, τα κάνω. Λέγανε... Ναι, αυτό ήταν για παράδειγμα η βοηθή στο Πολυτεχνείο. Αντίστοιχα. Γιατί εκεί είναι μια επικοινωνία. Είχαμε πρόβλημα σε μια άσκηση, του λέγαμε τι γίνεται εδώ και σου λέει, έχεις αλλάξει τη σκέψη σου. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό που είναι ένα αλγόριθμο. Εντάξει, εκεί πέρα μπορεί να απαντήσει το θέμα, δεν πρέπει να σου δώσω hint. Ναι, αλλά εκεί απαντά αυτό. Δεν μπορεί να σου δώσω το hint. Ναι, αλλά αυτό είναι πιο μαγειόρικο. Ναι. Πιο έξυπνο όμως ένα. Ναι, καταλαβαίνω. Οπότε πρέπει να γίνεται με τελικό σκοπό να βοηθήσει στο να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και από τις δύο πλευρές, Εννοείται και από τις δύο πλευρές και πάντα αυτό το βρίσκω συμβιωτικά. Δηλαδή, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, ο σκοπός της εταιρείας είναι να προσλάβει το άτομο και το άτομο να προσληφθεί από την εταιρεία. Ναι. Άμα οποιοδήποτε από τους δύο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία για άλλους λόγους πέρα από αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι ότι είναι κάποιος αντίπαλος. Ναι. Θέλει αυτή τη στιγμή η εταιρεία να βρει ένα άτομο που να ταιριάζει και να δουλέψει μαζί της. Και πρόσεξε, δεν θέλει να δει πόσο γαμάτος είσαι σαν άτομο. Θέλει να δει πόσο καλά ταιριάζεις. Και δουλεύετε παρέα, ναι. Ναι. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό hard skill όσον αφορά την επικοινωνία, γιατί τώρα τόση ώρα μιλάμε για κάτι το οποίο μάλλον έχουμε προσπεράσει ένα σημείο, είναι η γλώσσα επικοινωνίας. Άμα ενδιαφέρει κάποιο άτομο να δουλέψει σε μια διεθνή εταιρεία, η οποία δεν έχει μόνο τα ελληνικά, για παράδειγμα, ναι. Το να μιλάς καλά αγγλικά, και δεν εννοώ να έχεις φοβερό British accent και να μην κάνεις λάθη, εννοώ να μπορείς να επικοινωνήσεις καλά με απλούς ορισμούς, με απλές λέξεις και αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για την πλάθη, για παράδειγμα, μας έχουν τύχει συνεντεύξεις που δεν, το άτομο δεν μπορεί να είναι πολύ καλό σαν προγραμματιστής, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει στα αγγλικά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Άρα λοιπόν, το ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα και μιλάμε κυρίως ελληνικά, μπορεί για ένα άτομο να είναι δύσκολο το να γνωρίζει ελληνικά, να μην είναι μητρική του γλώσσα ή οτιδήποτε άλλο και να βρίσκεται εδώ πέρα για άλλους λόγους. Ή μπορεί να θέλει ένα άτομο που βρίσκεται στην Ελλάδα να πάει σε μια εταιρεία η οποία δεν μιλάει απαραίτητα ελληνικά σαν βασική γλώσσα. Άρα είναι πολύ σημαντικό και αυτό, έτσι. Και πρέπει και γραπτά να είναι άψογος. Δεν θα έλεγα σε κάποιον να μάθει 15 γλώσσες. Θεωρώ ότι πλέον τα αγγλικά είναι μια γλώσσα που μπορεί να σε πάνε παντού. Ναι. Αλλά τα αγγλικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά σαν, ναι, σαν hard skill. Τόσο προφορικά, και δεν μιλάω για την προφορά, θεωρώ ότι ωριακά δεν έχει καθόλου σημασία, όσο με το να μπορείς να πεις ξεκάθαρα τη σκέψη σου. Πρέπει να είναι clear, ξεκάθαρο. Mm-hmm.
να είναι ευγενικό, χωρίς σάλτσες, με την απαραίτητη πληροφορία, χωρίς υπερβολές, χωρίς ελλείψεις. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Θεωρώ για μένα θεωρώ ότι αυτό είναι η βάση. Mm-hmm. Όσο μπορείς να σκεφτείς καθαρά, το οποίο σημαίνει ότι ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι μου, ξέρω τι μου αρέσει, ξέρω προς τα που προσπαθώ. Όλα τα άλλα είναι πιο εύκολα μετά. Mm-hmm. Και να μπορείς να το επικοινωνείς προφορικά και γραπτά. Πάρα πολύ σημαντικό. Και το γραπτό, ειδικά αν μιλάμε για μια εταιρεία η οποία είναι remote first και σύγχρονη. Εν τω μεταξύ, ειδικά αν είναι μια εταιρεία σύγχρονη και είσαι καλό στο να γράφεις, απλά χτυπάς λεφτά Αμερικής μετά. Ναι. Τόσο απλά. Απλά χτυπάς λεφτά Αμερικής. Junior position, ξέρω εγώ, 5.000 το χρόνο, 60. Είναι γι' αυτό μια επιλογή. Ναι. Δεν ξέρω πόσες τέτοιες εταιρείες υπάρχουν. Υπάρχουν, απλά μετά και ο ανταγωνισμός. Ναι, είναι το... Για παράδειγμα, μπορεί να θες να δουλέψεις στο GitLab. Mm-hmm. Ξεκίνα. Στην platform. Στην platform, ναι. Είναι ασύγχρονο. Α, έχει developers και Αμερική. Είναι παντού, δεν έχει... Α, νόμιζα ότι ήταν πιο ευρωπαϊκά το developer ηλίκη και ότι η Αμερική ήταν το πιο μπιζνεσικό. Δεν κάνουμε το ελληνικό μοντέλο, οκ. Okay. Έχουμε και ας. Έχουμε Ασία, Αμερική, Ευρώπη στην ομάδα. Okay. Δεν έχουμε μόνο Αυστραλία. Στην Λάθρα. Ανοιχτές θέσεις έχετε. Ναι, ναι. Φουλ. Τις βάλω κάτω. Ναι, ωραία. Ορίστε. Βέβαια, νομίζω ψάχνουν πιο σύνδερα. Ναι, το θυμάμαι. Αλλά και πάλι είναι... Οκ. Πολύ σημαντικό. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο εμείς κοιτάμε είναι το code review, δηλαδή στα άτομα τα οποία έχουν κάνει submit μία άσκηση, τους κάνουμε ένα χαζό code review επάνω, mm-hmm. χωρίς λόγο, δηλαδή δεν είναι ότι άσκηση είναι, απλώς θέλουμε να δούμε πώς απαντάμε στο feedback. Μα εκτός αυτού, αυτή θα είναι η καθημερινότητα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό το άτομο να βρίσκει αξία στον τρόπο που εμείς θεωρούμε ότι μας βολεύει και μας αρέσει να δουλεύουμε και εμάς ότι το άτομο αυτό μπορεί να δουλεύει σε αυτό το context. Το συγκείμενο. Ναι. Το γερόντο, να το πούμε. Το συγκείμενο. Λεξάρα. Συγκείμενο. Το όμως θα κάνουμε σειρά που θα λέγεται συγκείμενο. Ναι. Μικρά συγκείμενα. Οκ. Okay. Εκεί θεωρώ, δηλαδή, μετά το να χρειάζεται κάποια εταιρεία, κάποιο άτομο με πολύ δικές γνώσεις, εκεί πέρα είναι πολύ απλό. Δηλαδή, τα hard skills είναι εύκολο. Είναι check ή όχι check. Άμα εσύ έχεις απαραίτητα, άμα θέλεις να πάρεις ένα άτομο το οποίο... να στήσει όλη την υποδομή της εταιρείας, θα πρέπει αυτό το άτομο να ξέρει AWS, GCP, οτιδήποτε είσαι. Ναι. Άμα δεν το ξέρει, δεν μπορεί να το κάνει μάλλον. Επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο. Καθώς εξελίσσεσαι, φτιάχνεις κάποια skills, γίνεσαι καλύτερος. Μπορείς να κάνεις πιο πολύπλοκους αλγορίθμους. Βασικά, λάθος. Μπορείς να κάνεις λιγότερο πολύπλοκους αλγορίθμους. Μπορείς να κάνεις πιο πολύπλοκα σενάρια. Μπορείς να πάρεις αποφάσεις, μπορείς να πάρεις ευθύνες. Mm-hmm. Είναι κάποια πράγματα όμως που θεωρώ ότι από το πρώτο επίπεδο μπορεί να σε κάνω πιο ολοκληρωμένο άτομο ως mm-hmm. developer. Mm-hmm. Και θα πω δύο. Το ένα θεωρώ ότι είναι ψηλό optional, τέλος πάντων. Όχι τόσο σημαντικό, αλλά αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό είναι το να μπορείς να γράψεις documentation. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει αυτό το οποίο γράφεις να είναι με τον άνθρωπο στο προσκήνιο. Θα πρέπει να μπορεί να το πάρει ένα άλλο άτομο αύριο και να ναι. συνεχίσει τη δουλειά σου. Και τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Για να... Πρώτα απ' όλα, κάνεις ντοκιμέντο κωδικά σου, ένα readme. Εμείς τα ζητάμε όλα αυτά στην άσκησή μας. Ο οποίο είναι open source, by the way. Τη βάλουμε κάτω να τη δείτε. Mm-hmm. Τι μπορείς να κάνεις. Κάνεις το προσωπικό σου project στο GitHub και απλά πας και το κοιτάς κάθε χρόνο. τι είναι αυτή η μαλακία που έγραψα πέρυσι. Μπορώ να τη διαβάσω. Α, δεν μπορώ. Ωραία, πάω να τη φτιάξω. Ανοίγω pull request στον εαυτό μου για να μπορώ να δω τις αλλαγές μου. Φτιάχνω το documentation, φτιάχνω λίγο τον κώδικα, μικράνω μια συνάρτηση, κάνω update την PHP, κάνω update την Python. Δεν είναι κάτι. Mm. Μια φορά το χρόνο. Μια φορά το μήνα επειδή ψάχνω δουλειά. Όχι. Τι είσαι πρώτο βήμα. Και είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή το στέλνει σε κάποιον και λέει: α, ο Αντώνης έχει γράψει αυτό το πράγμα. Ωραία, τι κάνω αυτό. Α, έχει φτιάξει ένα site με συνταγές. Μα στατικό site με συνταγές, ξέρω εγώ. Ωραία, οκ, πώς το στείλω αυτό και αυτό. Α, μπορεί να το έχει κάνει και deploy κάπου και δείχνεις ότι είσαι ένα ολοκληρωμένο άτομο σαν developer. Μπορείς να πάρεις κάτι και από γράμματα και να το κάνεις software. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι πανεύκολο. Δηλαδή, πας στο GitHub και πας enable GitHub pages. Αυτό είναι. Ναι, όχι, είναι πολύ απλό. Δηλαδή,
αλήθεια δεν είναι κάτι. Δεν έχει πολυπλοκότητα αυτό μέσα στο να πεις, ωραία, θέλω να βγάλω τη σελίδα μου στατική. Ένα HTML αρχείο το οποίο θα μπαίνω στον Αντώνης alphakalpetis.github.io και θα εμφανίζει, γεια, είμαι ο Αντώνης, προσπαθώ 15 χρόνια να τελειώσω το Πολυτεχνείο και δεν μπορώ να το πάρει. Όχι 15, υπερβολικός, 12. Γιατί θα έχουμε τελειώσει το 15. Όχι, βλέπεις το μέλλον. 13ος χρόνος, φίλε. Κόπο. Λοιπόν, προσπαθώ να τελειώσω το Πολυτεχνείο κοντά 15 χρόνια και δεν μπορώ, αλλά παρόλα αυτά γράφω 2 γραμμές Python. Ναι. Ορίστε, κλικ εδώ. Και πας του χρόνου και το κάνεις update. 16 χρόνια το Πολυτεχνείο. Για το copy να κάνω. Ναι, ακριβώς. Οπότε, πολύ σημαντικό. Και ανοίγεις εκεί και λες, ρε παιδί μου, πώς λειτουργεί ο κώδικά σου μέσα. Readme, αυτό, το στείνεις έτσι. Αυτή η συνάρτηση κάνει αυτό. Όχι, είναι σημαντικό. Ναι, αυτό. Φτιάξε κάτι για άλλους ανθρώπους. Βρες ένα προτζεκτάκι. Υπάρχουν επίσης... Συνταγές. Μάθετε να μαγειρεύετε επίσης. Υπάρχουν νομίζω κάποια websites τα οποία, ναι, σου δίνουν παραδείγματα projects που μπορείς να φτιάξεις ή τέτοιο. Ή μπορείς να μπεις για παράδειγμα στο People Per Hour ή δεν ξέρω κι εγώ, σε μια τέτοια πλατφόρμα και να δοκιμάσεις κάτι απλό. Ναι. Ένα θέμα. Να πω τρεις ιδέες. Πες. Λοιπόν, ένα. Προσωπικό site. Ποιος είσαι. Το πιο εύκολο. Το πιο ξεκάθαρο. Συγκεκριμένο. Ωραία. Δύο. Site με συνταγές, blog, ημερολόγιο, φωτογραφίες, μία λίστα από πράγματα. Anyway. Ένα task list. Α, το do list. Κάτι. Τελευταίο. Βρες ένα φίλο σου, μία φίλη σου, δεν έχει σημασία, δεν το είπα για το φίλο, βρες ένα άτομο το οποίο κάνετε παρέα, το οποίο ξεκινάει τώρα και αυτό την επαγγελματική του καριέρα και χρειάζεται ένα site. Φτιάξτε το. Ωραίο. Απλά σίγουρα έχει κάποιο άτομο το οποίο είναι δικηγόρος και τώρα τελειώνει την πρακτική του και να ξεκινήσει. Ίσως ξέρεις κάποιο άτομο το οποίο είναι φυσικοθεραπευτής. Ίσως ξέρεις κάποιο άτομο το οποίο κάπου αλλού κάτι θέλει να κάνει. Φωτογράφος. Κάτι. Φτιάξτε εσύ αυτό και εξελιχθείτε και δύο μαζί. Εγώ το έκανα. Είχα ένα φίλο φωτογράφο με τον οποίο όταν πρωτοξεκινούσα με το web development του είχα πει θα σου φτιάξω το site. Για δύο σουβλάκια. Τι είναι? Για δύο σουβλάκια. Ναι, για δύο σουβλάκια. Έτσι, γιατί απλά θα βάλω το όνομά μου κάτω. Τελικά το site δεν βγήκε ποτέ, γιατί και αυτό όλο κάτι αλλαγές ήθελε, κάτι τόνα, κάτι τ' άλλο. Έμαθες όμως πράγματα. Εγώ καθόμουν και πειραματιζόμουν και ξυνόμουν εκεί για να λειτουργεί αυτό σε διαφορετικές αναλύσεις, responsive, δεν ξέρω εγώ τι. Internet Explorer επίσης. Internet Explorer. Έμαθα πράγματα, εντάξει, το βγάλα ποτέ στον GitHub γιατί δεν με νοιάζε όμως. Ναι, όχι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, δηλαδή, μικρά πράγματα. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να βάλεις τον εαυτό σου στα παπούτσια της άλλης μεριάς. Όπως εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι τι θα έπιθε και τι θα έκανε μια δουλειά σε μια μικρή εταιρεία στη δικιά μας. Δεν πάρει ένα όνομα αύριο μεθαύριο στο βιογραφικό του, ένα άτομο να έρθει σε εμάς. Και προσπαθήσαμε αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε ξεκάθαρα στην αγγελία, ναι, στο δικό μας cover letter. Έτσι, και από την άλλη μεριά πρέπει να μπεις στα βούτσια μιας εταιρείας και να πεις αυτή η εταιρεία γιατί είναι επιλέξε εμένα, ναι, και όχι τις άλλες 5 εταιρείες. 100%. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. 100%. Μα και αυτό είναι. Και πρέπει πρώτα να καταλάβεις εσύ γιατί ταιριάζεις σε αυτήν την εταιρεία. Πρώτα πρέπει να το καταλάβεις εσύ. Αν δεν νιώθεις ότι ταιριάζεις σε αυτήν την εταιρεία, έτσι κι αλλιώς που λένε the chances are slim. Ναι, δεν είναι. Οι πιθανότητες είναι λεπτές. Οπότε, ναι, πρέπει να το κάνεις. Και εφόσον το πιστεύεις, πρέπει να πείσεις. Σούπερ. Ναι. Και θα έρθει και επόμενο part. Επόμενο part. Αυτό θα το λέω εγώ part 2, γιατί ήδη το έχουμε συζητήσει σε ένα βαθμό, μιλώντας για τη γεφύρωση του εργασιακού χάσματος. Αυτό για μένα είναι το part 2 αυτής της κουβέντας. Που πιάνει πιο πολύ την πλευρά του υποψήφιου υπαλλήλου. Και σεζόν 4, όπως το βλέπω, εντάξει, ίσως προλαβαίνω να το κάνω και σε αυτή, θα πάμε σε ένα part 3, αρκετά επιθετικό, αλλά με την έννοια του ξεκάθαρο, assertive, σχετικά με τις εταιρείες. Okay. Οι οποίες ψάχνουν άτομα. Μ' αρέσει. Γιατί δεν θα τον βρεις τον junior developer με τα 2 χρόνια εμπειρίας και ο οποίος nice to have με AWS. Απλά δεν θα τον βρεις. Συμφωνώ. Τέλεια.
Εκτός αν βρει κάποιον που θα σου πει ψέματα για όλα αυτά. Ναι, εκτός αν βρει κάποιον που θα σου πει ψέματα. Ο οποίος μπορεί να είναι καλός υπάλληλος, γιατί ξέρει να διεκδικεί αυτό το οποίο θέλει, αλλά είναι λίγο high risk και δεν χρειάζεται να το πάρει. Ισχύει. Αυτό τον υπάλληλο μπορεί να το πάρει χωρίς να σου πει ψέματα. Γεια σου, μωρέ. Sum up. Junior developer. Εύρεση εργασίας, ιδανικά πρώτης. Ξεκινάμε το βασικό. Έχεις κάτι να δείξεις για τη δουλειά σου. Γιατί όλοι μπορούν να έχουν κάτι να δείξουν. Mm-hmm. Δύο. Πρέπει να πείσεις για το ότι είσαι ο κατάλληλος. Αυτό ξεκινάει από το cover letter. Πρέπει να μπορείς να πεις δύο λόγια. Δύο λόγια. Ένα tweet. 280 χαρακτήρες. Ναι, αυτό δεν είναι. Εντάξει. Όχι εκθέσεις. Απλά πράγματα. Πρέπει να μπορείς να γράψεις ένα tweet και να πεις γιατί είσαι το κατάλληλο άτομο για αυτή την εταιρεία. Και μετά συνεντεύξεις πρέπει να μπορείς να δείχνεις πάντα, μιλάμε μόνο την αλήθεια λέμε και με ειλικρίνεια, γιατί είσαι το κατάλληλο άτομο. Ακούς τι σου λένε. Απαντάς. Git, το θέλουν όλοι. Το είπαμε. Όλες οι εταιρείες που σας ενδιαφέρουν θέλουν Git. Ακούς τι σου λένε. Αν δεν καταλαβαίνεις, λες δεν κατάλαβα. Και αν σε ενδιαφέρει και πιο διεθνείς εταιρείες. Ναι. Όχι, για όλες τις εταιρείες, ειδικά τις ασύγχρονες, γραπτός λόγος. Ναι. Για εταιρείες εξωτερικού, αγγλικά. Όχι proficiency, μπορείς να μάθεις κάποιον κάτι. Ναι. Ούτε να χρησιμοποιείς περίεργες λέξεις που δεν ξέρεις σημαίνουν. Ναι. Σαν κάτι συναδέλφους μου Βρετανούς που έχουν. Νομίζω ότι βρίσκουν να σου λένε λέξεις που δεν ξέρεις. Δεν παίζονται οι Βρετανοί με αυτά. Αλλά να μπορείς να συνοηθείς απλά, ξεκάθαρα, σωστά, να καταλάβεις τι σου λέει η άλλη μεριά και να μπορείς να εκφράσεις απόψεις. Τέλεια. Και κλείσαμε. Αυτά. Ωραία, ωραία. Ναι. Καλό βγήκε τελικά. Πολύ ωραίο. Δεν το περίμενες. Ναι. Ότι δεν το περίμενα. Απλά κάποια στιγμή εγώ άρχισα να ρίχνω F-bombs και πήρα μπρος. Δεν ξέρω. Όχι. Για κάτι με τρίγκαρες. Έτσι, το πρώτο F-bomb είναι που τα φτιάχνει τα πράγματα. Ωραία. Οπότε, μας βρίσκουν. Μας βρίσκουν μικρή-κουβέντα.fm. Yeah. 03Y25 αισθάνομαι. Τέλος πάντων. Νομίζω 26. 26 σωστά. Τέλος πάντων. Αλλά ναι, θα το. Μικρή-κουβέντα.fm και το βρίσκεται το επεισόδιο. Σωστά. Μετά από εκεί και πέρα. Έχω να προτείνουμε κάτι. Έχω να προτείνω κιόλας που δεν το περίμενα. Θα έχω. Ναι, για πες, θα σου πω. Θα προτείνω το. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα που έχουμε την οθόνη πάνω, τη βάση οθόνη. Α, τη βάση οθόνη είναι πολύ καλή. Ισχύει. Άλλο ήθελα να προτείνω, αλλά δεν πειράζει. Πάμε με αυτό, θα προτείνω άλλη φορά το άλλο. Okay. Πολύ βολικό και παρότι διαφωνούσα κάθετα και σε έβριζα, λέω δημόσια ότι είχες δίκιο. Το ξέρω. Ήταν καλή επιλογή. Το ξέρω. Το είχα σκεφτεί καλά αυτό. Θέλεις βάση, να τους απελευθερώνει χώρο πολύ. Και δεν έχει βάση. Βραχίων. Άρμα. Ναι, θες βραχίων για να τους απελευθερώνει χώρο και μπορείς να κάνεις πολλά παραπάνω πράγματα. Ωραία. Εγώ θα προτείνω πάλι ένα Twitter account από αυτά που ακολουθώ τελευταία και γουστάρω τρελά. Νομίζω λέγεται Microscopic Pictures ή κάπως έτσι. Έχει τέλος πάντων φωτογραφίες από μικροσκόπια. Και είναι ένα φοβερό, δηλαδή πώς λειτουργεί ο κόσμος. Είναι μια πρωτεΐνη η οποία περπατάει. Έχω δει τα likes σου στο συγκεκριμένο ναι. Τέτοιο. Είναι φανταστικό, είναι μια πρωτεΐνη που κάτι κουβαλάει, όπως είναι ο Άτλαντας και έχει τη γη, είναι ένα τέτοιο πράγμα και απλά περπατάει η πρωτεΐνη. Έχει πλαγή. Είναι με πόδια. Ναι, αυτό. Ναι. Οπότε ναι, θα σας τη λέω το βάλουμε. Ναι, το έβαζα το Twitter γιατί έκανες πολλά likes και μου βάλαμε. Ναι, εγώ τρελαθή. Αυτό. Fantastic. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.